Ξέρετε κάτι, όταν δεν θες κάτι να το πεις, βρίσκεις μια σειρά από δικαιολογίες προκειμένου να αποφύγεις να μπεις επί της ουσίας του θέματος. Ή είμαστε με την τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου, ή για λόγους λαϊκισμού δεν είμαστε. Εμείς κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Ο Κοζάνη αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα στο σύνολο της χώρας πλέον και το βλέπετε καθημερινά. Η δημοτική αστυνομία βρίσκεται έξω και κάνει τη δουλειά της. Θα πάει σταδιακά παντού. Έχει γυρίσει σχεδόν όλη την πόλη. Οι πολίτες ανταποκρίνονται θετικά, η κοινωνία ανταποκρίνεται θετικά. Πιστεύω ότι περνάμε μια φάση προσαρμογής που σταδιακά θα βελτιωθεί η κατάσταση. Πιστεύω επίσης ότι το μέτρο θα εφαρμόζεται συνεχώς και σε περισσότερους δήμους και περιοχές, ήδη στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, έτσι. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή απλά, εντάξει, τώρα δεν πρέπει να, πρέπει να χαϊδέψουμε τα αυτιά κάποιου, να λέμε ότι να είναι με δικαίωμά τους. Όχι ακόμα, κύριε Πλέον, τώρα θα ξεκινήσουν. Να πούμε λίγο, μόνο η Δημοτική Αστυνομία. Δυστυχώς, μόνο η Δημοτική Αστυνομία, αλλά σε στοχευμένους ελέγχους, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να υπάρχει συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτό έχει ήδη γίνει. Σε ελέγχους που έχουν γίνει το βράδυ. Έχετε ρωτήσει κάποτε αν θα γίνουν ελέγχοι το βράδυ. Έχουν γίνει ελέγχοι το βράδυ ήδη και θα γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία.